Συνεχίζουμε το μάθημά μας με το μάθημα 8 στην εκπαίδευση, συγγνώμη, στο θεραπεία του εσωτερικού παιδιού. Να θυμηθείτε ότι έχετε μια ειδική σελίδα όπου βάζω όλα τα στοιχεία σας και να επισκεφτείτε την σελίδα για τα νέα μαθήματα που αναβάζω εκεί, για να μπορείτε και να δείτε το μάθημα ξανά, αλλά και να κάνετε τις ασκήσεις μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα θα κάνουμε μία άσκηση που λέγεται δήλωση της απελευθέρωσης από λαθασμένες σκεπτομορφές. Είναι στην σελίδα 33 στα χαρτιά σας, έτσι φαίνεται, όπου γράφουμε αριστερά την αντίληψη που δεν συμμερίζουμε πια και πια που έχουμε ακούσει σαν παιδιά, έχουμε αποκομίσει με κάποιο τρόπο, και δεξιά γράφουμε τι είναι αυτό που πιστεύουμε, που μας κάνει να μην πιστεύουμε πια την αντίληψη που γράφουμε αριστερά. Μερικά παραδείγματα σκεπτομορφών από τα οποία μπορεί να θέλετε να απελευθερωθείτε, μπορεί να θέλετε να σημειώσετε μερικά από αυτά. Ξεκινάει η άσκηση με την φράση «αγαπητέ, αγαπητή ή αγαπητή». Θέλω να σας πω σχετικά με μερικές αντιλήψεις που έχω την εντύπωση ότι έχετε σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον υποσυνείδητα, και που δεν πιστεύω πια όταν είμαι συνειδητός ή συνειδητή. Τώρα, μερικές από αυτές τις αντιλήψεις μπορεί να μην έχουν κάνει άλλοι, αν έχουμε συμπεραίνει εμείς, σαν παιδιά έχοντας γεννηθεί ο καθένας από εμάς, με προγραμματισμούς. Γεννιόμαστε, φέρνοντας μαζί μας από το αιτιατό σώμα, τάσεις. Γι' αυτό πέντε παιδιά στην ίδια οικογένεια διαμορφώνουν πέντε διαφορετικούς χαρακτήρες. Δεν είναι μόνο τι κάνουν οι γονείς, ούτε τα γονίδια μας. Είναι και τι φέρουμε μαζί μας. Ότι είμαστε αδύναμοι και ευάλωτοι. Και θα έβαλε εδώ και ζούμε σε ένα επικίνδυνο κόσμο. Αν αυτό είναι κάτι που έχετε ακούσει, έχετε συμπεραίνει, σημειώστε το. Η αξία μου εξαρτιέται από την γνώμη των άλλων για μένα, από το τι λένε για μένα και από πώς μου συμπεριφέρονται. Άλλο μεγάλο προγραμματισμό από τα παιδικά χρόνια. Ότι μπορώ να προσδοκώ από την ζωή μου μόνο αυτό που είχαμε και το δικό μας συμπέρασμα, βλέποντας πώς βιώσαμε, τίνομαι να προγραμματίζουμε το μέλλον. Αν χαρώ πολύ, κάτι κακό θα συμβεί. Αυτό κυκλοφορεί στην κοινωνία. Η κατανόηση, η αγάπη και η συγχώρεση είναι αδυναμία και σε βάζουν σε κίνδυνο. Είναι λάθος να συγχωρήσεις κάποιον που σε έχει πληγώσει ή αδικήσει. Η χριστιανοσύνη λέει το αντίθετο, αλλά παρόλο που είμαστε ένας λαός χριστιανοσύνης, δεν το ασπάζεται η κοινωνία, δυστυχώς. Αν αγαπάμε κάποιον, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας ζητάει. Μεγάλη σκεπτομορφή που θέλει αναθεώρηση. Αν πρέπει να κάνω ό,τι μου ζητάει επειδή τον αγαπάω ή επειδή από τον αγαπάω υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν κάνω. Για να αγαπάει κάποιον πρέπει να τον αφήνω με να κάνει ό,τι θέλει. Άλλη σκεπτομορφή που πάλι δεν συμφωνώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή αγαπάω κάποιον τον επιτρέπω να συμπεριφέρεται χωρίς σεβασμό ή άδικο ή με τρόπο που βλάπτει εμένα τους άλλους ή τον αυτό του. Οι γονείς χρωστάνε περιουσία στα παιδιά τους. Μεγάλη σκεπτομορφή στην Ελλάδα. Δεν πήρε ούτε ένα δεκάρα από το γονείς μου, ούτε τίποτε υλικό, ούτε ένα ρούχο, ούτε σπίτι, τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό σε όλους τους λαούς του κόσμου. Οι γονείς χρωστάνε περιουσία στα παιδιά τους.
Η κυβέρνηση είναι εχθρός του πολίτη. Είναι εντάξει να κάνεις ό,τι μπορείς να κορυδεύεις την κυβέρνηση. Πριν μην το λένε, αλλά βλέπουμε και την συμπεριφορά των άλλων και κάνουμε συμπεράσματα. Είναι έξυπνο να πληρώνεις και να μην εργάζεσαι. Άλλη πιθανή σκεπτομορφή. Είναι εντάξει να πουλάς ένα προϊόν ή υπηρεσία για πολύ περισσότερο από όσο αξίζει ή πόσο θα ήθελες να πληρώσεις εσύ. Οι γονείς δημιουργούν τα παιδιά και φταίνε όταν δεν είναι καλά, κάτι που βασανίζει αρκετούς από εσάς γιατί το πιστεύετε, όμως δεν αληθεύει. Είμαστε αδελφές ψυχές, οι γονείς δεν δημιουργούν τα παιδιά. Τα παιδιά δημιουργούν τον εαυτό τους ως αιώνια συνδυτότητες. Η γυναίκα είναι αδύναμη και ο άντρας είναι δυνατός, η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα. Μία σκεπτομορφή που σβήνει, αλλά πιθανόν ακόμα υπάρχει. Οι άλλοι φταίνε ή ό,τι μου συμβαίνει, που να μην το πιστεύουμε αλλά το νιώθουμε. Οι άλλοι είναι απεύθυνοι για το πώς νιώθω, και αυτό νιώθω με αδικία και θυμό. Είμαι απεύθυνος ή απεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στους άλλους, τα δύο πάνε μαζί, και εγώ φταίω για πώς νιώθω. Δεν μπορεί να απελευθερωθείτε από το ένα, αν δεν απελευθερωθείτε και από το άλλο. Η αξία μου μετράται με την γνώμη των άλλων, τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου, την εμφάνισή μου, τα χρήματά μου, τις γνώσεις μου, την επαγγελματική μου θέση, κάποιο συνδυασμό από αυτά ή και άλλα. Αν δεν είχα κάτι σαν παιδί, είναι επειδή δεν το άξιζα. Μπορεί να έκανε κάνει συμβόλαιο ψυχής να μην το έχω, αλλά δεν είναι ότι δεν το είχα επειδή δεν το άξιζα. Είμαι ασφαλής μόνο αν έχω χρήματα ή σύντροφο. Πρέπει να έχω χρήματα ή και σύντροφο να είμαι ασφαλής. Ο Θεός αγαπάει με όλους. Ο Θεός δεν αγαπάει εκτός αν είμαι τέλειος. Άλλη ιερή σκεπτομορφή που έχει ποτιστεί βαθιά μέσα μας. Είμαι αμαρτωλός. Είμαι λάθος και το λάθος είναι απολυτέο. Δεν μας είπανε το λάθος είναι μια εκπαιδευτική εμπειρία. Πρέπει να είμαι σαν τους άλλους και να είμαι αγαπητός. Άλλη σκεπτομορφή που μπορεί να μας κάνει να αρνηθούμε την αληθινή μας φύση, τι πιστεύουμε πραγματικά και τι θέλουμε να κάνουμε την ζωή μας. Πρέπει να έχω την αγάπη, αποδοχή των άλλων για να είμαι ασφαλής. Δεν είμαι ασφαλής χωρίς την αποδοχή του σε αυτό. Όσοι κάνετε αυτογνωσία και έχετε καταλάβει ότι έχουμε συνδυάσει την αξία με την ασφάλεια. Ότι είμαι ασφαλής αν αξίζω στα μάτια των άλλων. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, αξιαγάπητος όπως είμαι. Μπορεί να έχουμε ακούσει. Δεν αξίζω και δεν θα έχω αγάπη, υγεία, ευτυχία στην ζωή μου. Αν έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, σημειώστε το. Οι άνθρωποι που με αγαπούν θα με πληγώσουν ή θα με εγκαταλείψουν. Άλλο φόβο, φόβος να αγαπάμε. Είμαι πιο ασφαλής όταν κρύβω τα πραγματικά μου συναισθήματα από τους άλλους. Αν γίνομαι απόμακρος, αν έχουμε πληγωθεί, μπορεί να μην μας λένε αυτά τα πράγματα, αλλά μπορεί να είναι συμπεράσματα που βγάζουμε εμείς από τις εμπειρίες μας. Δεν ξέρω τι να κάνω με την ζωή μου, χρειάζομαι να μου πουν οι άλλοι τι να κάνω. Και ψάχνω για δασκάλους, για γκούρου, για ανθρώπους της εκκλησίας, συντονιστές, να μας πουν τι να κάνουμε. Δεν είμαι ικανός ή ικανή να επιβιώσω μόνος. Χρειάζομαι άλλους για να με στηρίξουν ή να βοηθήσουν. Άρα πολλές φορές αλλάζουμε η συμπεριφορά για να έχουμε τους άλλους δίπλα μας γιατί νιώθουμε ότι δεν έχουμε ασφάλεια χωρίς αυτό. Για το σεξ, ότι είναι αμαρτία, είμαι βρώμικος ή βρώμικη επειδή έχω σεξουαλικές επιθυμίες. Πρέπει να είμαι καλύτερος ή καλύτερη από τους άλλους για να αξίζω την αγάπη και το σεβασμό τους. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι
για να με αποδέχονται και με αγαπούν. Και το ότι εμπλέκομαι σε μια κατάσταση που εγώ κάνω αυτό που θέλω, παρόλο που δεν θέλω, και τους χρεώνω με καταπίεση, όταν το μόνο που χρειάζομαι να κάνω εξηγώ ότι δεν θέλω να το κάνω. Και αδικό τους άλλους, όταν τους χρεώνω με την καταπίεση. Πρέπει να είμαι όμορφος και ελκυστικός στο άλλο φύλλο για να αξίζω. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον σύντροφό μου θα βρει κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη. Ειδικά αν το έχουμε δει στα παιδικά μας χρόνια. Είμαι ασφαλής μόνο αν έχω πολλά χρήματα. Οι άνθρωποι θέλουν να με καταπιέσουν την ελευθερία. Πρέπει να προστατεύω τον εαυτό μου από τους άλλους. Το χρήμα είναι βρώμικο. Όσοι έχουν δεν είναι ηθικοί. Άρα εμποδίζω τον εαυτό μου να έχω χρήματα. Μόνο αυτοί που έχουν χρήμα αξίζουν. Μεγάλη σχέση, αγάπη, μίσος με το χρήμα. Σαν άνδρας πρέπει να είμαι ικανότερος και πιο επιτυχημένος από την γυναίκα μου και από την πλευρά της γυναίκας. Σαν γυναίκα χρειάζομαι τον άνδρα να είναι δυνατότερος και ικανότερος από μένα. Μια κοινωνική σκεπτομορφή ή μια κοινωνία. Σαν γυναίκα χρειάζεται να είμαι ανταγωνιστική για αξία με τους άνδρες, που έχουμε και τα δύο. Τώρα, εγώ θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες αντιλήψεις που για μένα είναι αλήθεια. Εσείς νιώστε ελεύθεροι να τα δεχτείτε, να μην τα δεχτείτε. Αλλά δεν πιστεύω τα παραπάνω που διάβασα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές λαθασμένες αντιλήψεις και έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία στημένη απάνω σε λαθασμένες πεπιθήσεις. Το τι πιστεύω εγώ. Καταρχήν, ότι οι πεπιθήσεις μας δημιουργούν τα συναισθήματά μας και την πραγματικότητά μας. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που χρειάζεται να αλλάξουμε για να έχουμε άλλα συναισθήματα και άλλη πραγματικότητα είναι οι πεπιθήσεις. Είναι αυτό το μόνο πράγμα. Ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας με έναν υποκειμενικό τρόπο. Δεν βλέπουμε τίποτα και κανέναν όπως είναι. Βλέπουμε μόνο το παρελθόν, τους προγραμματισμούς μας και τις προκαταλήψεις μας. Ένα αστείο παράδειγμα εδώ, πως δύο άτομα ερμηνεύουν την ίδια στιγμή με διαφορετικό τρόπο. Άλλος έχει ο άντρας στο νου του, άλλο έχει η γυναίκα στο νου της. Για να καταλάβουμε την δύναμη των πεπιθήσεων, κάνω σενάρια που πιστεύοντας ότι τουλάχιστον κάποιες μέρες του χρόνου έχω την προστασία των Αγίων και μπορούν να περπατάνε στα κάρβανα χωρίς να καούν, περπατάνε χωρίς να καούν. Είναι θέμα πεποίθησης. Υπερβαίνει ακόμα τους νόμους της φυσικής. Ζούμε σε έναν κόσμο με κάποιους σημαντικούς νόμους που δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Το πρώτο είναι η δράση-αντίδραση ή κάρμα. Ό,τι κάνουμε, όπως είπε ο Χριστός, όπως παίρνει, στηρίζει. Όταν ο άνθρωπος που ήταν παράλυτος τον θερέπες, είπε σήκω, πεπάτα, οι αρματίες σου συγχωρούνται. Ήταν ξεκάθαρο στην χριστιανική διδασκαλία ότι τα βιώματά μας είναι αποτέλεσμα προηγούμενων επιλογών. Δεύτερον, οι επιλογές μας σαν ψυχές, να έχουμε κάποια συγκεκριμένα βιώματα που ευνοούν σαν ευκαιρία εξέλιξη. Τώρα, έχουμε ελευθερία να εξελιχθούμε ή όχι. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να εξελιχθούμε ή ότι θα εξελιχθούμε. Τα γεγονότα τα επιλέγουμε, όμως το εγώ έχει την ελευθερία να αρνηθεί. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα που ίσως να βοηθήσει να καταλάβουμε. Ας πούμε ότι εδώ γίνεται μια αδικία, το ονομάζουμε αδικία νούμερο 2. Κάποιος έρχεται και χτυπάει κάποιον άλλον, δίνει μια κλωτσιά ή μια μπονιά σε κάποιον. Εμείς βλέποντας αυτό εδώ, από το νου μας, βλέπουμε ότι αυτός είναι ο δράστης και αυτό είναι το θύμα. Όμως αυτό που δεν είδαμε, που θα είδαμε από την πλευρά της ψυχής, αν ήμασταν στο 7ο όροφο, ότι αυτός που ήταν το θύμα εδώ ήταν ο θήτης σε μια προηγούμενη εμπειρία, ο νόμος του κάρμα, που δεν είναι η ατιμωρία, είναι απλώς η εξισορρόπηση και η αμάθηση. Ότι εδώ εγώ είμαι το θύμα, εδώ είμαι ο θήτης.
Και πιο κάτω, αν ήμασταν ψηλά, σαν ψυχική είδαμε, θα δούμε ότι αυτές οι δύο ψυχές στο τέλος συζητήσανε και μάθανε πέντε πράγματα από την εμπειρία τους, μέσα από την επικοινωνία. Εδώ είναι η επιλογή ψυχής. Ότι εδώ είναι η καρμική επιλογή, επιλέγω την εμπειρία αυτή επειδή έχω συμπεριφερθεί έτσι στο παρελθόν και εδώ ανεξάρτητα αν έχω επιλέξει να συμπεριφέρομαι έτσι στο παρελθόν, γίνεται μια ευκαιρία για μάθηση, μαθαίνω. Η διαφορά μεταξύ καρμική επιλογή και εξελικτική επιλογή. Και η τρίτη αιτία της πραγματικότητάς μας είναι οι σκέψεις και οι συναισθήματα, πράξεις και λόγια του παρόντος που δημιουργούν την εμπειρία μας. Και αυτό είναι ο νόμος του καθρεφτίσματος. Θα δείτε σε αυτή την εικόνα όπου ο καθένας καθρεφτίζει την στάση του άλλου. Εντάξει, τότε το καθρέφτισμα είναι αυτό που οι άλλοι άνθρωποι και η ζωή και το σώμα μας καθρεφτίζει τις πεπιθήσεις και συναισθήματά μας. Ή ο νόμος της συμπαθητικής δόνησης, όπου βλέπουμε ότι μόνο αυτό που δονείται στην ίδια συχνότητα, όχι λόγω του χρώματος, λόγω της δόνησης, κινητοποιείται από την δόνηση. Το ότι αν κάποιος συμπεριφέρεται με κάποιο τρόπο, επηρεάζομαι επειδή υπάρχει ένα μέρος μέσα μου που φοβάται, που λειτουργεί έτσι, που δίνει σημασία σε αυτό που κάνει ο άλλος και επηρεάζομαι. Ότι ο άλλος μου δίνει το ερέθισμα είναι άλλο πράγμα. Δεν επηρεάζομαι εκτός αν έχω κάτι μέσα μου που ας το πούμε τσιμπάει σε αυτό που γίνεται. Και θα κάνουμε ολόκληρο μάθημα για αυτό. Και ο νόμος της έλξης, όπου έλκομαι στον εαυτό μας εμπειρίες από ανθρώπους, από το σώμα, από τα οικονομικά μας, από την ζωή μας, από το κομπιούτερ, το κινητό μας, αυτά που εμείς πιστεύουμε και νιώθουμε. Έχουμε τρεις νόμους του καθρεφτίσματος. Το καθρέφτισμα, συμπαθητική δόνηση και ο νόμος της έλξης. Και όπου επικοινωνούμε μεταξύ μας με το συλλογικό υποσυνείδητο, όπου το περιεχόμενο, το ασυνείδητο και υποσυνείδητο του καθενός επικοινωνεί με κάποιο βαθμό με τους άλλους και το ίδιο με το λεγόμενο μόρφο γενετικό πεδίο. Αυτά θα τα αγγίξουμε περισσότερο σε άλλο μάθημα. Ας παρακάμψουμε αυτά προσωρινά και θα συζητήσουμε αυτό όταν συζητάμε την συγχώρεση αργότερα. Βλέπουμε εδώ ότι εφόσον η ζωή είναι καθρέφτης, ο μόνος τρόπος να αλλάξουμε την ζωή είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή αν αυτός που έχει γένεια δεν θέλει, ο καθρέφτης να μην έχει γένεια, θα πρέπει να κουρέψει τον εαυτό του, να ξυρίζεται. Εντάξει. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξουν οι άλλοι ή να αλλάξει η ζωή μου αν δεν αλλάζω εγώ. Εντάξει. Αυτό που έχει συμβεί και συμβαίνει σήμερα είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων επιλογών μας. Αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι αποτέλεσμα των τωρινών μας επιλογών. Μερικοί άνθρωποι λένε είναι αντιφατικό κάρμα και ελεύθερη βούληση. Δεν είναι καθόλου αντιφατικό. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι το αποτέλεσμα όλων των επιλογών του παρόντος. Αυτό που θα γίνει στο μέλλον είναι το αποτέλεσμα των επιλογών του παρελθόντος, αλλά τις επιλογές του παρόντος. Αυτό που κάνω τώρα θα αλλάξει το μέλλον. Έχω την ελευθερία να αλλάξω το μέλλον, αλλά η μόνη ελευθερία που έχω είναι να σκέφτομαι αλλιώς, να νιώθω αλλιώς και να ανταποκρίνομαι αλλιώς προς τα ερεθίσματα. Τώρα, εφόσον η ζωή είναι καθρέφτης, καλείται να δημιουργήσει μια ζωή που καθρεφτίζει θετικά συναισθήματα. Ευγνωμοσύνη, ευχαρίστηση, ευτυχία και αγάπη. Όσο πιο πολύ νιώθουμε θετικά συναισθήματα, τόσο πιο πολύ θα έλκουμε καταστάσεις που δημιουργούν αυτά τα συναισθήματα και τόσο περισσότερο θα ερμηνεύσουμε τις ίδιες καταστάσεις που μέχρι τώρα ερμηνεύσουμε δυσάρεστα σαν ευκαιρίες.
να νιώθουμε ακόμα ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη για δυσκολίες που μας πρόκτουν στην εξέλιξή μας. Δέχομαι αγάπη προς ανθρώπους που μας δοκιμάζουν. Αλλά αυτό που ορίζει, αν θέλετε, τις συνθήκες της ζωής μας και το εσωτερικό μας κόσμο είναι αυτό. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Και δυστυχώς, μέχρι τώρα η πραγματικότητά μας δημιουργείται κυρίως από τα λαθασμένα παιδικά συμπεράσματα που έχουμε μιλήσει και είπαμε στην αρχή του μαθήματος, αλλά που συνοψίζονται στο «δεν μπορώ», «δεν αξίζω», «φταίω εγώ», «δεν ξέρω». Τώρα, μοιράζομαι μαζί σας κάποιες αντιλήψεις, συμπεράσματα που έχω κάνει μετά από 55 χρόνια αναζήτησης πνευματική. Ξεκίνησα όταν ήμουν 20 χρονών, είμαι 75 τώρα και συνεχίζω την εξέλιξή μου, δεν έχω φωτιστεί και ψάχνω για την αλήθεια. Μοιράζομαι μαζί σας την αλήθεια όπως την βλέπω τώρα. Προτείνω το βιβλίο «Σκεφτείτε ελεύθερα». Προτείνω γιατί εκεί εξηγώ γιατί πιστεύω κάποια πράγματα κάπως διαφορετικά από όπως έχουμε ακούσει. Πρώτο, το θέμα της αξίας. Η κοινωνία ρωτάει ποιος αξίζει και πότε αξίζει και η απάντηση με την κοινωνία είναι ότι αξίζουμε, η αξία μας μέτρη με την γνώμη των άλλων, την εμφάνιση, κοινωνική επαγγελματική μας θέση, πώς συγκρινόμαστε με τους άλλους. Πιστεύω ότι όλοι αξίζουμε αγάπη και σεβασμό, όπως είμαστε. Ακόμα ο κακοποιός αξίζει αγάπη και σεβασμό. Μπορεί να μην αξίζει ελευθερία. Μπορεί να μην αξίζει εμπιστοσύνη. Αλλά σαν έκφραση του Θείου δεν χάνει ποτέ το δικαίωμα να αξίζει αγάπη και σεβασμό. Η αγάπη μας είναι δεδομένη σαν έκφραση της Θείας Συνειδητότητας στην υλική διάσταση. Και εγώ και εσείς και ακόμα ο δολοφόνος είναι μια ακτίνα του Θείου στην υλική διάσταση. Δεν υπάρχει κανένας και τίποτα που δεν είναι. Όμως, δύο διευκρινήσεις. Ότι αξίζω αγάπη και σεβασμό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελαττώματα. Αγαπάμε τον εαυτό μας με τα ελαττώματα ως όντα σε εξέλιξη. Είμαι σε εξέλιξη, έχω ελαττώματα. Είμαι εδώ να βελτιώσω αυτά τα ελαττώματα. Ότι δεν σημαίνει ότι δεν δέχομαι τα ελαττώματά μου. Και δεύτερο, δεν σημαίνει ότι είμαστε ανώτεροι. Η στιγμή που όλοι είναι εκφράσεις του Θείου, δεν υπάρχει κανένας ανώτερος από τον άλλον. Ο ένας μπορεί να είναι ανώτερος σε ικανότητες ή σε ηθική. Άλλο η αξία, ίδια σε όλους, αλλά οι ικανότητες διαφορετικές σε διάφορα κομμάτια. Ο ένας στη μαγειρική, ο άλλος στη μαθηματική, ο άλλος σαν μηχανικός, ο άλλος στην ηθική του, στη μουσική. Άλλο η αξία, άλλο η ικανότητα, άλλο η ηθική. Η ικανότητα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε αρμοδιότητες, θέσεις, ευθύνες σε κάποιο οργάνωση, σε κάποια ομάδα ανθρώπων. Η ηθική μας δίνει το δικαίωμα της εμπιστοσύνης και της ελευθερίας. Όλοι αξίζουν αγάπη και σεβασμό, δεν αξίζουν όλοι θέσεις και δεν αξίζουν όλοι εμπιστοσύνη και ελευθερία. Άλλο μπέρδεμα, το είμαι, το έχω και το κάνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι αξιολογούν τον εαυτό τους με αυτά που έχουν και αυτό που κάνουν. Έχω σύντροφο, αξίζω, δεν έχω χρήματα, έχω καλό αυτοκίνητο, έχω ωραίο σπίτι, έχω επαγγελματική θέση, έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα, άρα αξίζω. Τίποτα που έχω, τίποτα που κάνω αυξάνει την αξία μου. Και τίποτα που δεν έχω και δεν κάνω δεν μειώνει την αξία μας. Η αξία μας είναι δεδομένη ως εκφράσεις του Θείου. Αν έχω πράγματα, ας τα αξιοποιήσω καλά. Με συνείδηση, με έναν άλλο τρόπο. Και ας κάνω ό,τι μπορώ σε αυτή την διάσταση να βοηθήσω τον εαυτό μου, τους άλλους και την κοινωνία να εξελίσσεται. Η αξία μου στηρίζεται στην εσωτερική μου οντότητα.
αυτή κατευθείαν την ύπαρξή μου, την θεϊκή μου φύση και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες. Μία μέρα θα αρχίσουμε να βιώσουμε αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι η ασφάλεια. Τώρα, οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια με χρήματα, με σύντροφο, αλλά τελικά μπορεί να έχω σύντροφο και δισεκατομμύρια και να περπατάω στον δρόμο και ένα άνθρωπο να πάθει εγκεφαλικό και να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου και να με σκοτώσει. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στην υλική διάσταση επειδή είναι προσωρινή. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα να αυξήσουμε την πιθανότητα της ασφάλειας, να λειτουργήσουμε έξυπνα μέσα στην ζωή, αλλά 100% δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει καρμικές επιλογές, εξελικτικές επιλογές. Οπότε η μόνη πραγματική ασφάλεια είναι πνευματική και νοηρή και εξετάται επάνω σε 3 αντιλήψεις μόνο. Ότι είμαστε αθάνατα αιώνια όντα σε προσωρινά σώματα. Ότι θάνατος δεν υπάρχει, ότι ούτε χρειάζεται να φοβάμαι το θάνατο, γιατί είναι μόνο μία μεταβίβαση από μία περιορισμένη κατάσταση σε μία πανέμορφη ελεύθερη κατάσταση. Ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι την αποχώρηση από το σώμα. Και το ίδιο με τους αγαπημένους μου. Θα είναι μία μεταβίβαση της συνειδητότητας που ήταν προσωρινά στο σώμα των αγαπημένων μας στην άλλη διάσταση, πολύ πιο όμορφη. Έχει τελειώσει τα μαθήματα. Δεύτερο, ότι ζούμε σε ένα σύμπαν αγάπης που επιτρέπει μόνο αυτό που εξυπηρετεί το ανώτερο καλό μας σαν ψυχές να συμβεί. Μπορεί να είναι δύσκολο να πιστέψουμε αυτό. Βρίσκομαι να πιστέψουμε ότι αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις κάθε μέρα είναι το ανώτερο καλό. Χρειάζεται γερή πίστη, πολύ δυνατή πίστη να πιστεύουμε ότι αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση κάθε μέρα είναι το ανώτερο καλό. Το πιστεύω, το ξεχνάω, στενοχωριέμαι, απορώ, μεγάλη απορία έχω, αλλά γυρίζω στην πίστη. Αλλιώς ζούμε σε ένα σύμπαν χαοτικό, άδικο. Πιστεύω, όπως εκφράζεται στην Κοινή Διαθήκη, ότι δεν κινείται τρίχα στο κεφάλι του ανθρώπου χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός. Τα πάντα συμβαίνουν σαν ερεθίσματα για την εξέλιξή μας. Αλλά έχουμε ελεύθερη βούληση και μπορούμε να αρνηθούμε, να μάθουμε τίποτα, να γεμίσουμε με μίσος, με φόβο, με πανικό, με θυμό, με ενοχή. Ή μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες αυτές και να βλέπουμε τα πράγματα από το 7ο όροφο και όχι από το δρόμο. Και η τρίτη πεποίθηση που αφορά και εμάς και τους αγαπημένους μας είναι ότι έχουμε όλη την δύναμη και την σοφία όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα συμβάντα, αλλά να τα αξιοποιήσουμε θετικά. Και να αντιμετωπίζουμε, αλλά και να ανεβαίνουμε. Σαν το παραμύθι για τον γαϊδούρι που έπεσε μέσα στο λάκκο και είπαν οι άνθρωποι, ας το θάψουμε, θα πεθάνει εκεί. Και ρίξανε χώματα και ο μόνο που έκανε το γαϊδούρι κάθε φορά είναι την ακτή και το χώμα το πήγαινε από κάτω. Και άλλο χώμα πήγε από κάτω και άλλο χώμα μέχρι να ανέβει και να φύγει από την πηγάδι. Ότι μπορεί να μας πετάξουν χώματα, μπορεί να την ακτούμε, να πάει από κάτω, να μάθουμε από αυτό και να ανεβαίνουμε συνέχεια. Τρίτο μεγάλο μπέρδεμα, το θέμα της ευθύνης. Και δυστυχώς έχουμε μπερδέψει την ευθύνη με το φταίξιμο. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την ζωή μας. Δεν φταίμε για την ζωή μας. Και επειδή έχουμε συνδέσει την ευθύνη με το φταίξιμο, δεν θέλει κανένας να πάρει ευθύνη. Και θέλουμε να βρούμε άλλους που φταίνε για την ζωή μας. Κυρίως οι γονείς, η κυβέρνηση, άλλοι άνθρωποι που φταίνε. Δεν φταίει κανείς. Είναι όλα συμβόλια ψυχών που συμβαίνουν για την αμοιβαία μας εξέλιξη. Είμαστε δημιουργοί των καταστάσεων της ζωής μας. Για να κάνω κάτι εδώ. Είμαστε δημιουργοί των καταστάσεων της ζωής μας. Και δεν δημιουργεί κανένας άλλος
τις καταστάσεις. Παίζουν τον ρόλο του Θεού, του ηθοποιού στην ζωή μας. Εμείς δημιουργούμε την ζωή μας με τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις συμπεριφορές και καταστάσεις. Είμαστε υπεύθυνοι για κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε τους άλλους, αλλά όχι για την πραγματικότητά τους. Οι γονείς δεν δημιουργούν τα παιδιά τους. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι της πράξης του. Δεν είναι υπεύθυνοι για το που συμβαίνει στο παιδί και δεν είναι υπεύθυνοι για πώς το παιδί παίρνει αυτό που συμβαίνει και διαμορφώνει την ζωή του. Δεν είναι οι γονείς μας υπεύθυνοι για το τι κάναμε εμείς με τα ρεθίσματα που μας δώσανε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι κάνουν τα παιδιά μας με τα ρεθίσματα που τους δώσαμε. Θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη για κάποια ρεθίσματα, ζητήστε. Καλό θα κάνετε και θα κάνουμε μάθημα γι' αυτό. Πώς να ζητάμε συγγνώμη. Όμως οι γονείς μας δεν ήταν ποτέ υπεύθυνοι για την πραγματικότητά μας, ούτε για τα συναισθήματά μας, ήταν όλα συμβόλαια ψυχών και δεν είμαστε ποτέ υπεύθυνοι ούτε για την πραγματικότητα των παιδιών μας, ούτε για τα συναισθήματά τους. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που κάναμε και αν δεν μας αρέσει αυτό που κάναμε, να ζητήσουμε συγγνώμη. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι μόνο για την προσπάθειά τους να ανατρέψουν και να προστατεύουν τα παιδιά τους, αλλά όχι για την πραγματικότητά τους. Οι γονείς και τα παιδιά μας είναι αδελφές ψυχές με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει να παίξουμε αυτούς τους ρόλους. Τώρα, έχετε κάθε ελευθερία να μην συμφωνήσετε μαζί μου. Σε λίγο θα κλείσετε τα μάτια σας και θα πείτε στους άλλους τι πιστεύετε και τι δεν πιστεύετε. Και μπορεί να μοιραστείτε κάποια πράγματα που λέω, έστω και αν δεν το πιστεύετε 100%, το ερώτημα είναι τι πιστεύετε λογικά και πνευματικά. Αλλά ας αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του αυτού μας που αμφιβάλλει όλα αυτά. Και όλα αυτές τις σχέσεις κάνουμε για να μάθουμε, να εξελικτούμε, να μάθουμε να αγαπήσουμε χωρίς όρους, να μάθουμε να προσφέρουμε και να μάθουμε να στηρίξουμε. Όχι να βρούμε την αξία μας μέσα από τους γονείς ή τα παιδιά μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε την αποδοχή ή την αγάπη τους. Χρειάζεται να τους σεβόμαστε και να τους αγαπάμε. Τέτοιο το μεγάλο μπέρδεμα, η ελευθερία. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι η μόνη πραγματική ελευθερία είναι να είμαι ελεύθερος, να είμαι καλά σε κάθε περίπτωση. Με ή χωρίς αυτά που θέλω. Η ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω, ούτε να έχω ό,τι θέλω. Η ελευθερία είναι να είμαι καλά κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από τι θέλω και τι κάνω. Τώρα, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται, τους καταπιέζουν, τους χειρίζονται, αλλά αυτό είναι ανύπαρκτο. Δεν μπορεί κανένας να μας ελέγξει αν εμείς δεν το επιτρέπουμε. Και το επιτρέπουμε όταν χρειαζόμαστε από τον άλλον έγκριση, αγάπη, στήριξη, βοήθεια, το μισθό μας, ακόμα το σώμα μας, αν βάλει ένα πιστόλι στο κεφάλι μας. Ότι αυτό που ονομάζουμε καταπίεση είναι απλώς παζάρι. Τώρα, σαν παιδιά, δεν έχουμε επιλογή. Τώρα έχουμε. Αν κάναμε πράγματα που δεν μας αρέσουν, ας το εξηγήσουμε. Σ' αγαπάω, θέλω να είσαι καλά. Αν δεν μου αρέσει να κάνω αυτό, δεν το ευχαριστιέμαι, δεν θέλω να το κάνω. Μπορώ να το ακούσω από εσάς. Μπορείτε να το ακούσετε από τους άλλους. Αν μπορείτε να το ακούσετε από τους άλλους, μπορείτε να το πείτε στους άλλους. Χάνουμε την ελευθερία μας όταν φοβόμαστε, όταν είμαστε προσκολλημένοι και όταν λειτουργούμε μέσα από ρόλους, σαν το ρόλο του θύματος, του κατεπιεσμένου, του καλού παιδιού, του εξαρτημένου, εντάξει. Τότε η απώλεια της ελευθερίας έχει σχέση με δικές μας ανάγκες. Να νιώθουμε ασφάλεια, να έχουμε αγάπη, να έχουμε αποδοχή. Και σας βεβαιώνω ότι αν είστε αληθινοί, δεν θα χάσετε κανένα. Το θέμα είναι να είμαστε αληθινοί με εγώ μηνύματα και ενεργητική ακρόαση και όχι με επιθετικότητα. Υπάρχουν φορές που χρειάζεται να καθορίζουμε όρια με αγάπη. Τι σημαίνει αυτό, να καθορίζουμε όρια στο τι μπορούμε
να κάνουμε ή να δώσουμε. Μπορεί να κάνω αυτό και μπορεί να δώσω αυτό. Αυτό δεν θέλω να το κάνω και αυτό δεν θέλω να το δώσω. Ελπίζω να μπορούμε να είμαστε αγαπημένοι. Και ποιες συμπεριφορές επιτρέπονται. Αγαπά, δεν σημαίνει δεν αγαπάω τον άλλον όταν εξηγώ ότι υπάρχουν συμπεριφορές που με στενοχωρούν, με πληγώνουν ή θεωρώ επικίνδυνες για μένα τον ίδιο ή την κοινωνία. Σ' αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να συμπεριφέρεσαι έτσι. Για να είμαστε ελεύθεροι υπάρχουν φορές για το καλό όλων να πούμε όχι με αγάπη και χωρίς φόβο και ενοχές. Αν λέω όχι, αλλά έχω θυμό και έχω ενοχές ή έχω φόβο, δεν είμαι ελεύθερος. Όμως για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και να πούμε ναι. Το ναι με αγάπη έρχεται όταν μπορώ να πω όχι με αγάπη. Να έχω την επιλογή. Όπως έκφρασε ο Καζαντζάκης. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν έχω καμία προσκόλληση, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Δεν χρειάζομαι τίποτα από κανέναν, είμαι ελεύθερος. Πέμπτο μπέρδεμα για την αγάπη και την συγχώρεση. Πιστεύω ότι η αληθινή μας φύση είναι αγάπη. Δεν είμαστε ελεύθεροι από φόβο και το νου, είμαστε αγάπη. Και μου αρέσει αυτή η φράση, αγαπάμε σαν ψυχές ή ως ψυχές, ακόμα αυτούς που ο νους μας και το εγώ μας δεν αγαπούν. Όταν δεν νιώθετε αγάπη, δεν είστε αμαρτωλοί, απλώς είστε μέσα στο εγώ, στο φόβο, στην ψευδαίσθηση. Εντάξει. Εμείς σαν πνεύματα πάντα αγαπάμε, είναι η φύση μας. Οι στιγμές που δεν νιώθουμε αγάπη, είναι επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα νου που έχει ψευδεστήσεις και πιστεύει ότι κινδυνεύει από αυτό που κάνει ο άλλος. Επίσης ότι η αγάπη είναι μια μονομερής απόφαση. Γι' αυτό έχω γράψει το βιβλίο «Η αγάπη είναι επιλογή». Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση, απολύτως, καμία περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλέξουμε την αγάπη. Τώρα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις. Όταν μας κλέβουν, όταν δολοφόνουν τον αγαπημένο μας, όταν μας βλάπτουν, μας χτυπάνε. Είναι δύσκολο να νιώθουμε αγάπη. Ο Χριστός όμως ζήτησε από τον Θεό να συγχωρέσει αυτούς που τον σταυρώσανε, δηλαδή δεν ξέρουν τι κάνουν. Ήταν το παράδειγμα της αγάπης και της συγχώρεσης, ό,τι και να έκανε ο άλλος. Ότι είναι μια δεν υπάρχει κάποιο προϋπόθεση, μια περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλέξουμε την αγάπη. Αυτό όμως πάει μαζί με το καθαρισμό σωρία. Ότι μπορώ να επιλέγω αγάπη επειδή έχω την δύναμη, την εσωτερική ασφάλεια να καθορίζω όρια. Όταν ο άλλος είναι ερωτικός, προτείνω τρεις ερωτήσεις. Τι νιώθει? Γιατί πάντα δεν νιώθει καλά να συμπεριφέρεται αρνητικά. Νιώθει φόβο, αδικία, θυμό, ανασφάλεια. Ποιο είναι το μάθημά μου, γιατί έχω επιλέξει την εμπειρία αυτή και ποιος θέλω να είμαι σε αυτή την περίπτωση και αυτό έχω γράψει ένα άλλο βιβλίο, ποιος θέλω να είμαι μέσα στην ζωή με αυτά τα ερωτήματα. Τώρα, οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα τις ανάγκες για αγάπη με το να βρούμε ανθρώπους να μας αγαπάνε. Και αλλάζουμε αυτά που πιστεύουμε, αλλάζουμε αυτά που κάναμε, ασχολιόμαστε με την εμφάνισή μας, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για τους άλλους, θέλουμε να μας αγαπάνε. Αν δεν μπορούμε και με αυτούς τους τρόπους ποτέ δεν θα πετύχουμε και δεν είναι αληθινή. Γιατί δεν αγαπάω τον άλλον, προσπαθώ να τραβάω δική του αγάπη για μένα. Αλλά προτείνω άλλες λύσεις. Πρώτο, να αγαπήσουμε αυτούς. Πάνε να δω πώς θα κάνω τον άλλο να με αγαπάει, να τον αγαπάω εγώ. Δεύτερο, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να ξέρω. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν αγαπάμε τον άλλον και αγαπάω τον εαυτό μου, είμαι μέσα στην αγάπη. Έχει ικανοποιηθεί ανάγκη. Και τρίτο, μία θέση αγάπης με το Θείο. Ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτές τις τρεις μορφές αγάπης.
Αγαπάμε τον άλλον, αγαπάμε τον εαυτό μας, νιώθουμε αγάπη προς το Θείο και από το Θείο. Μια στενή σχέση. Άλλο μπέρδεμα, ότι η αγάπη και η συγχώρεση δημιουργούν πόνο. Πιστεύω και δηλώνω ότι ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας κάποιος πόνεσε επειδή αγαπούσε. Πονάμε επειδή χρειαζόμαστε κάτι από τον άλλον ή κάτι για τον άλλον. Να είναι καλά, να έχει υγεία. Ο πόνος είναι από την ανάγκη. Ποτέ η αγάπη δεν μπορεί να δημιουργήσει πόνο. Η ανάγκη δημιουργεί πόνο. Οι ανάγκες, οι προσκολήσεις, οι εξαρτήσεις, οι προσδοκίες μας δημιουργεί πόνο. Ποτέ η αγάπη, η συγχώρηση. Και όταν συγχωρούμε, απελευθερωνόμαστε από δικά μας αρνητικά συναισθήματα που βλάπτουν την υγεία μας, πάβουμε να έλκουμε το ίδιο συμπεριφορά που δεν έχουμε συγχωρέσει, πάβουμε να προβάλλουμε, συγγνώμη, την ίδια συμπεριφορά που δεν έχουμε συγχωρέσει και γινόμαστε πιο όρεμοι και πιο ευτυχισμένοι. Το θέμα της ψυχής και του Θείου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας εδώ ότι όταν ήμουν 22 χρονών περίπου, 20 χρονών, είχα απορρίψει την ιδέα του Θεού και της ψυχής, του πνεύματος, με την σάρκωση. Είχα απορρίψει όλα αυτά σαν φαντασίες του ανθρώπου και εγώ σαν επιστήμονας θα απαντήσω μέσα από την επιστήμη τα φαινόμενα του κόσμου. Μέχρι να καταλάβω ότι η επιστήμη δεν εξηγεί απολύτως τίποτα. Δημιουργεί εξή κάποιους μηχανισμούς, αλλά όχι το γιατί και πώς υπάρχει αυτός ο κόσμος. Και η δική μου αντίληψη είναι ότι υπάρχει μόνο μία συνειδητότητα στο σύμπαν και είναι η Θεία. Εκφράζεται μέσα από όλα, εμάς, τους άλλους, τα ζώα, τα φυτά, όλο το υλικό και άειλο κόσμο. Πιστεύω ότι ο προορισμός μας είναι να γινόμαστε ενάρετοι άνθρωποι, ενάρετη, και να συμπεριφερόμαστε μόνο με τον τρόπο που θα θέλουμε να μας συμπεριφερθούν. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλες φιλοσοφίες. Δεν είναι τόσο απλό. Το μόνο πράγμα που χρειάζομαι να κάνω είναι να αγαπάω, να συγχωρώ και να προσπαθήσω όσο μπορώ κάθε μέρα, όλο και πιο πολύ, να συμπεριφέρομαι προς τους άλλους όπως θα ήθελα να μου συμπεριφέρω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άλλος νόμος. Ό,τι προσέχουμε, επιδρούμε σε αυτό και το αλλάζουμε. Τότε εμείς επιδρούμε στο γονιό, στο παιδί, στο σύντροφο, στο σώμα μας, στα οικονομικά μας, με τα πιστεύω μας και τα συναισθήματά μας. Θέλουμε να αλλάξουμε τι έλκουμε από αυτά, χρειάζεται να αλλάξουμε τι πιστεύουμε. Όπως ανέφερε, πιστεύω ότι είμαστε αθάνατοι και έτσι το βιβλίο «Ο μυστικός κύκλος ζωής» που εξηγεί μετά από έρευνα που έκανα μετά από την δολοφονία του πατέρα μου όταν ήμουν 30 χρονών, τι γίνεται όταν φεύγουμε από το σώμα και πώς να είμαστε έτοιμοι για την αποχώρησή μας και την αποχώρηση των αγαπημένων. Άλλο μεγάλο μπέρδο. Η αγάπη του Θεού είναι με όρους, σύμφωνα με την κοινωνία. Όχι με τους θεολόγους, το καταλαβαίνουν οι θεολόγοι. Εντάξει. Αλλά η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει. Εγώ λέω ότι η αγάπη του είναι δεδομένη για κάθε ψυχή και θα συζητήσουμε αυτό. Ότι είμαστε πάντα μέσα στην αγάπη και ευλογία του Θεού, ό,τι και να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που κάνουμε μπορεί να δημιουργήσει συνέπειες στο υλικό κόσμο, αλλά δεν μας βγάζει ποτέ από την αγάπη του Θεού. Ότι δεν υπάρχει τιμωρία, ούτε τύχη, ούτε ατυχία. Κατά δική μου κοσμολογία, νιώστε ελεύθεροι, μη συμφωνείτε μαζί μου. Νιώστε πότε ελευθερία. Αλλά για μένα δεν υπάρχει ούτε τιμωρία, ούτε τύχη, ούτε ατυχία. Όλα είναι αποτέλεσμα των επιλογών και όλα είναι ευκαιρίες για εξέλιξη. Είμαστε εδώ για μάθηση, για ανακαλύψαμε τις αλήθειες, να απελευθερωθούμε από την άγνοια και είμαστε εδώ
για την θέληση. Για να δημιουργήσουμε μια διαφορετική πραγματικότητα, έχουμε μόνο μία λύση, να αλλάξουμε το σύστημα πεπαιθήσεων. Και γι' αυτό η άσκηση που έχουμε για σήμερα, η δήλωση της απελευθέρωσης από αυτές τις από τις πεπαιθήσεις που θα κάνουμε τώρα. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να δοκιμάσουμε, αν μπορούμε, γιατί δεν λειτουργεί πάντα.